Στο σημερινό βίντεο θα λύσουμε μία απορία. Μία απορία και μία φήμη την οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από τα iPhone και δεν έχουμε ακόμα πιστεί τι ισχύει και τι όχι. Σήμερα θα δούμε τι κάνουν οι τρεις κάμερες πίσω από το iPhone. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο, καθώς οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε καν εγγραφή στο κανάλι και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά δεν ξεχνάς Instagram, αλλά και dimijo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσουμε μια φήμη. Είχα δει γενικότερα πολλά βίντεο στο TikTok και ήθελα καιρό να το κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να λύσω αυτή την απορία και τη φήμη γύρω από τις κάμερες. Καθώς υπάρχουν πολλά κινητά έξω από κινέζικες εταιρείες, δεν θα πω ονόματα. Όλα είναι κινέζικα. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Και να λύσω την απορία τι κάνουν οι τρεις κάμερες. Υπάρχουν γενικότερα πολλά βίντεο που κρατάνε τις κάμερες πίσω και ισχυρίζονται ότι οι υπόλοιπες δύο δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Τα iPhone και γενικότερα οι ακριβές συσκευές. Ναι, και άλλες συσκευές προφανώς που έχουν περισσότερες κάμερες, ναι, έχουν έξτρα λειτουργίες. Σήμερα θα δούμε τι κάνει όμως αυτή η έξτρα λειτουργία της κάμερας και για ποιο λόγο έχουμε τρεις κάμερες στο κινητό μας και δεν έχουμε μόνο μία, και αν φτάνει μόνο μία. Ίσως να μην φτάνει μόνο μία και ίσως να έπρεπε να έχουμε και περισσότερες. Θα μου πεις γιατί και για ποιο λόγο. Γιατί θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Να ξεκαθαρίσουμε βασικά κάποια βασικά πράγματα φωτογραφικά και εικονοληπτικά. Οι κάμερες πίσω είναι τρεις για τον λόγο ότι κάνουν διαφορετικές λειτουργίες. Μία μηχανή, μία φωτογραφική μηχανή, προφανώς έχει πολλές εναλλακτικές μπροστά για φακούς. Ο κάθε φακός έχει μία διαφορετική λειτουργία. Άλλος φακός χρησιμοποιείται για μάκρο λήψεις, δηλαδή για πάρα μα πάρα πολύ κοντινές. Άλλος φακός χρησιμοποιείται για wide angle, δηλαδή για φωτογραφίες που θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερο εύρος ή αλλιώς φωτογραφίες τις οποίες φωτογραφίζονται με βρυγόνιο φακό, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε παίρνουν πολύ μεγαλύτερο θέμα από πολύ κοντινότερη απόσταση από ό,τι θα έπαιρνε ένας φακός ο οποίος θα είναι σταθερός και με πολύ μεγαλύτερο, πολύ μικρότερο εύρος. Και υπάρχει φυσικά και ο τηλεφακός που μπορεί από πολύ μακρινή απόσταση να τραβήξουμε φωτογραφία και να τη φέρνουμε πάρα πολύ κοντά. Θα μου πεις, υπάρχει και το zoom. Ναι, ο φακός όμως είναι ένα αναλογικό zoom, δεν είναι ένα ψηφιακό zoom. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όταν εσύ τραβήξεις από μακριά θα φέρεις σε κοντινή απόσταση το θέμα σου, το αντικείμενο που θες να τραβήξεις. Και λίγο πολύ απάντησα κιόλας και τι κάνουν οι τρεις κάμερες. Οπότε έχουμε την λειτουργία του πορτρέτου που χρησιμοποιεί έναν δικό του φακό το πορτρέτο. Έχουμε την λειτουργία φυσικά του τηλεφακού που χρησιμοποιεί έναν δικό του φακό, ο τηλεφακός, και αντίστοιχα ο μάκροφακός, γιατί ο μάκροφακός είναι φακός ο οποίος έχει zoom, δηλαδή έχει, μετράει απόσταση. Και φυσικά έχουμε και τον τελευταίο φακό, ο οποίος είναι ο κλασικός φακός της κάμερας, ο οποίος είναι ο σταθερός φακός που έχει το iPhone. Και ο ευρυγόνιος, που ουσιαστικά είναι ο αντίστοιχος φακός που χρησιμοποιεί το πορτρέτο. Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως ακριβώς και αναλυτικά και θα λύσουμε επιτέλους τη φήμη των τριών καμερών. Γιατί ακόμη υπάρχει ισχυρισμός από κάποιους ότι τα iPhone είναι fake στις κάμερες και ότι έχουν fake φακούς. Και έχουν γίνει πολλά viral βίντεο στο TikTok τα οποία ισχυρίζονται αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου να γυρίσω πλάτη στην κάμερα και να πάμε στο κινητό να το βλέπετε κι εσείς. Δεν θα πω ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Νομίζω όλοι το ξέρετε. Έχουμε λοιπόν το iPhone. Το iPhone αυτή τη στιγμή είναι στην λειτουργία της φωτογραφίας. Εγώ αν βάλω το δάχτυλό μου πίσω και κρύψω ουσιαστικά τη βασική κάμερα, κάπως έτσι, βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά υπάρχει επίσης εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι τραβάει και ο ευρυγόνιος φακός ταυτόχρονα, γιατί οι κάμερες δουλεύουν ταυτόχρονα στο iPhone. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Οπότε εγώ αν κλείσω και την ακριβώς από πίσω κάμερα, το iPhone θα τραβάει μαύρο πάνω κάτω. Αν το αφήσω τώρα, δεξιά-αριστερά θα συνεχίσει να τραβάει όπως τραβούσε πριν. Οπότε έχουμε τον κανονικό φακό, έχουμε, αν πάρω το χέρι μου και κλείσω τον ευρυγόνιο, έχουμε τον ευρυγόνιο φακό, ο οποίος έχει μαυρίσει τώρα, αν δείτε δεξιά και αριστερά μόνο. Γιατί αν πάω 0,5 θα μαυρίσει όλη η εικόνα. Οπότε το 0,5 ουσιαστικά είναι ο ευρυγόνιος φακός που αν βάλω το δάχτυλό μου πίσω, κλείνει αυτό καθεαυτό. Δηλαδή κλείνει όλη η εικόνα. Αν πατήσω το 1, να πάω δηλαδή στην κανονική κάμερα, κλείνει μόνο η δεξιά και αριστερή πλευρά του iPhone, άμα παρατηρήσετε. Αν το αφήσω, φαίνεται πάλι. Οπότε εγώ τώρα, αν βάλω το δάχτυλό μου πάλι πίσω, θα κλείσει μόνο ο κανονικός ο φακός. Τώρα, αν σε περίπτωση πατήσω πορτρέτο και πάω και κλείσω
την κάμερα του πορτρέτου, βλέπετε ότι ουσιαστικά η κάμερα, έχω κλείσει αυτή τη στιγμή, είναι η κάμερα η οποία λειτουργεί το πορτρέτο. Αν εγώ πάω στο πορτρέτο, που είναι αυτή εδώ πέρα, έτσι. Αν εγώ πάω πίσω τώρα και πατήσω φωτογραφία, βλέπετε ότι η κάμερα ανοίγει. Έχει πάρει όμως για να ανοίξει τον τηλεφακό, οπότε έχει πάρει αυτόν εδώ το φακό. Έχει πάρει το φακό του zoom. Ωραία. Δηλαδή, αν εγώ τώρα πάω και κάνω κοντινό, θα χρησιμοποιήσει τον τηλεφακό το iPhone. Δηλαδή, το φακό που είναι ουσιαστικά ο μάκρο μαζί με το φακό τον κανονικό. Αυτοί οι δύο φακοί λειτουργούν ταυτόχρονα. Δηλαδή, ό,τι κάνει αυτός ο φακός, αυτός είναι ο supporter του φακού αυτού. Και αυτός ο φακός είναι ο τηλεφακός. Δηλαδή, εγώ αν πατήσω τώρα επί 3 και κλείσω αυτό το φακό, βλέπετε ότι έχει σταματήσει να τραβάει, βλέπει μαύρο, καθώς έχω κλείσει τον τηλεφακό. Ο οποίος τηλεφακός αυτός είναι και εν μέρη βοηθητικός για τις μάκρο λήψεις. Αν εγώ τώρα βάλω τον κανονικό το φακό και κάνω πάρα πολύ κοντινό και αφήσω τον τηλεφακό, βλέπετε ότι θα κάνει focus το κινητό μας. Αν βάλω δάχτυλο και κλείσω τον τηλεφακό, βλέπετε ότι ουσιαστικά χάνει το θόλωμά του. Αν τον αφήσω το φακό, βλέπετε ότι επιστρέφει πίσω και δείχνει μάκρο. Καθώς ο τηλεφακός είναι αυτός που κάνει τις μάκρο λήψεις. Ξαναλέω ότι οι τρεις κάμερες μεταξύ τους έχουν support. Δηλαδή, αυτή η κάμερα θα χρησιμοποιήσει και θα supportάρει μια την άλλη, καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους. Τώρα, θα δείξουμε και μια ρύθμιση για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τη μάκρο λήψη. Ο μάκροφακός λοιπόν έχει δημιουργηθεί για να κάνει πάρα πολύ κοντινές λήψεις στο iPhone 13. Ήταν ένα έξτρα, μια έξτρα λειτουργία την οποία ζητούσαμε χρόνια, την οποία δεν είχαμε και θέλαμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν η Apple, πρέπει να σταματήσω το έτσι λοιπόν, η Apple μας έδωσε το μάκρο. Οπότε αν πάμε εμείς στις ρυθμίσεις και κατεβούμε και βρούμε την κάμερα, βλέπετε ότι τέρμα κάτω λέει χειριστήριο μάκρο λήψης. Εμφάνιση του χειριστήριου κάμερας για αυτόματη αλλαγή στον υπερεύρη φακό για λήψη μακροφωτογραφιών και βίντεο. Αν έχω το ενεργοποιήσω που το έχω απενεργοποιημένο, αν θα πάω να κάνω μία μάκρο λήψη και κάνω κοντινό με το κινητό μου, βλέπετε ότι το κινητό μου δεν θα αλλάξει πλέον. Βασικά θα αλλάξει, αλλά θα μου βγάλει κάτω δεξιά πλέον ένα σηματάκι με ένα λουλουδάκι. Αν εγώ το πατήσω, βλέπετε ότι απενεργοποιείται ο μάκρο φακός. Άρα ουσιαστικά, αν εγώ τώρα πάω κοντά, βλέπετε ότι πλέον δεν λειτουργεί ο μάκροφακός, καθώς δουλεύει ο κανονικός φακός του iPhone μου, δηλαδή ο μικρός κάτω αριστερά φακός. Ίδιοι είναι, αλλά είναι μικρός, γιατί άμα δείτε πίσω έχει μικρότερο εύρος. Οπότε, αν εγώ τώρα πάω κοντά και ενεργοποιήσω το μάκροφακό, δηλαδή ενεργοποιήσω τη μάκρο λήψη, ενώ έχω το χέρι μου στον φακό, βλέπετε ότι γίνεται αναλλαγή στον ουσιαστικά φακό που κάνει το μάκρο. Άρα εγώ κρατάω και αυτόν τον φακό, που είναι ουσιαστικά ο φακός ο κανονικός της κάμερας μου, και άμα κάνω κοντινό, βλέπετε ότι ενεργοποιείται ο μάκρο φακός. Οπότε ουσιαστικά ενεργοποιείται αυτός ο φακός. Βλέπετε. Αν τον αφήσω, έχω μάκρο. Αν κλείσω από κάτω το μάκρο, βλέπετε ότι πλέον δεν έχω μάκρο. Και αν πούμε ότι κλείνουμε και τους τρεις και τους δύο φακούς και πατήσουμε το 3, βλέπετε ότι ο φακός ουσιαστικά που είναι το μάκρο είναι ο φακός ο zoom. Αυτός ουσιαστικά που λέγεται τηλεφακός αλλιώς. Τώρα, αν εγώ πάω 0.5, βλέπετε ότι συνεχίζει να δείχνει μαύρο. Κρατάω τις δύο κάμερες και η τρίτη κάμερα είναι ανοιχτή. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, τι κάνει η τρίτη κάμερα επιτέλους. Η τρίτη κάμερα επιτέλους είναι ουσιαστικά η κάμερα του πορτρέτου. Οπότε εγώ, αν κρατήσω τις δύο κάμερες και πάω στη λειτουργία του πορτρέτου και πάω στο πορτρέτο, βλέπετε ότι έχω κλειστές τις δύο τις κάμερες πίσω που είχα πριν κλειστές και η μία κάμερα είναι ανοιχτή. Ουσιαστικά είναι η κάμερα που έχει το πορτρέτο. Αν εγώ πάω φωτογραφία, βλέπετε ότι είναι κλειστές. Εάν πάω πορτρέτο, βλέπετε ότι είναι ανοιχτή. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Έλα λίγο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Περιμένω στα σχόλια να μου πεις ποιο θα ήθελες να είναι το επόμενο βίντεο και φυσικά ό,τι ερώτηση έχεις περί iPhone και αν γνωρίζω να σου απαντήσω. Βασικό επίσης, δεν ξεχνάς Instagram για να μαθαίνεις νέα πρώτος και dimijo.gr για να μην χάνεις οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί για την αγαπημένη μας εταιρεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.